Κύριε Δήμαρχε, κυρία Έπαρχε, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριοι διευθυντές των σχολείων μας, συνάδελφοι, γονείς των μαθητών μας, κυρίες και κύριοι, μαθητές και μαθήτριες. 13/12/43. Ένας τίτλος, μια ημερομηνία. Ένας τίτλος διηγήματος του πεζογράφου Γιώργου Ιωάννου. Μια ημερομηνία που παραπέμπει στην ολική καταστροφή της πόλης των Καλαβρίτων και τη μαζική εκτέλεση όλων των ανδρών και εφήβων της άνω των 13 ετών από Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στις 13 Δεκεμβρίου 1943. Το διήγημα γράφεται 20 χρόνια μετά, το 1963, και η αφήγηση περιστρέφεται γύρω από το γεγονός της αναμονηδής των οστών, της εκταφής ενός 16χρονου αγοριού που υπήρξε θύμα εκείνης της ναζιστικής θηριωδίας. Θα σας αφηγηθώ ένα απόσπασμα από το διήγημα του Ιωάννου. Την ώρα που βρέθηκα εκεί, μια γυναίκα και ένας άντρας αδέλφια άνοιγαν τον τάφο του αδελφού τους, που είχε εκτελεστεί πριν από 20 χρόνια. Ήταν της ηλικίας μου, σκέφτηκα. Πλησίασα και όταν κατάλαβα τι συνέβαινε, σιγοκάθισα πάνω στα πόδια μου σε μια νάθρη. Το σκάψιμο με την αξίνα είχε προχωρήσει και σε λίγο ένα-ένα άρχισα να ξεφυτρώνω τα κόκαλα. Ήταν κατακίτρινα, με λίγο καστανό χώμα κολλημένο πάνω τους. Η γυναίκα, με ένα τσεμπέρι στο κεφάλι σχεδόν γονατιστή, αφού τα ξέπλαινε με κόκκινο κρασί, τα αράδιαζε ευλαβικά μέσα σε μια κάσα καρτονέλια. Στο χώμα δίπλα ήταν βυγμένο ένα κερί και στο θυμιατό σιγόκαιγε θυμίαμα. Ευωδίαζε όλος ο τόπος. Λέξη δεν έλεγαν, ούτε ακουγόταν κλάμα. Καταλάβαινα όμως πως τα μάτια τους τρέχαν. Γι' αυτό έσκυψα το κεφάλι μου προς το χορτάρι και δεν προσπαθούσα, ούτε τολμούσα να τους κοιτάξω. Πολλοί ήταν και που με άφηναν κοντά τους μια τέτοια ώρα. Μονάχα όταν βρέθηκε το κρανίο, άκουσα τον αδελφό να λέει βραχνά. Η χαριστική βολή. Ήταν μια μικρή τρύπα, λίγο πιο πάνω από το μέτωπο. Είχα γίνει πια ένα με το χώμα. Έτσι ένιωθα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να προσκυνήσω, αν και είμαι τόσο ανάξιος. Εκείνη την ώρα, συνεχίζω την αφήγηση, ένα μπουλούκι εντόπιοι τουρίστες φάνηκε να μπαίνει μέσα στον ιερό περίβολο. Στάθηκαν γύρω από το ελεηνό για μια τέτοια θυσία και νοτάφιο. Κατέθεσαν ένα καλοκαμωμένο δάχτυλο στεφάνι και κατόπι κράτησαν ένα λεπτό σιγή. Κάποιος άρχισε να διαβάζει από ένα χαρτί το ιστορικό της εκτελέσεως των 1.200 ανθρώπων. Ήταν τόσο ψυχρή η περιγραφή, ώστε αμέσως υπέθεσα πως σίγουρα θα τα είχε ξεσηκώσει από την τελευταία εγκυκλοπαίδεια. Ύστερα σκόρπισαν μιλώντας δυνατά, είχα χανίζοντας. Στην αφήγηση που σας διάβασα, αντιπαρατίθεται η συγκίνηση, το δέος, η ευλάβεια των αδελφών του νεκρού, τραγικών προσώπων που ζουν αθόρυβα το δράμα που βίωσαν, με την τυπική παρουσία των Ελλήνων τουριστών, που δείχνουν βέβαια συχνότητα, εφαρμόζουν το τυπικό τελετουργικό όπως επιθυμούν,
περιβάλλει η πολιτισμένη συμπεριφορά, καταθέτουν στεφάνι, κρατούν ενός λεπτού σιγή, ακούνε το ιστορικό της εκτέλεσης από μια ψυχρή περιγραφή και νομίζουν πως έτσι έχουν επιτελέσει το χρέος τους απέναντι στην πατρίδα. Μετά το τέλος του τελετουργικού, σκορπούν μιλώντας δυνατά, γελώντας. Προφανώς, στόχος του Ιωάννου είναι να ενοχλήσει τις συνειδήσεις όλων όσων ξεχνούμε το παρελθόν ή υφερημένα το αγνοούμε ή το θυμόμαστε επιλεκτικά και επιφανειακά. Γεγονός επικίνδυνο, διότι οι εφησυχασμένες συνειδήσεις λειτουργούν σαν μια ανώνυμη μάζα που αποδέχεται παθητικά ακόμη και την όποια παραχάραξη της ιστορίας, την όποια στάση ή ιδεολογία προβάλλεται. Μα και των εθνικών επαιτίων, ο σκοπός δεν είναι η ανάπτυξη φιλοπόλεμου πνεύματος ή η έξαρση εθνικιστικών ιδεών, μα να δείξουν τη σημαντικότητα της μνήμης για τον άνθρωπο, για τους λαούς. Της μνήμης που μετατρέπεται σε γνώση, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και διαμορφώνεται σε συλλογική συνείδηση που συγκροτεί και συνέχει την ταυτότητά μας και μας παρέχει ένα πλαίσιο για σκέψη και δράση. Πρέπει να γνωρίζουμε το παρελθόν, σκύβοντας μέσα στην ιστορία, για να αξιολογούμε σωστά το σήμερα και να διαμορφώνουμε άποψη. Αλλιώς, τι μπορεί να σημαίνει ένα γεγονός που ακούσαμε το 2000 ή μπορεί να ξανακούσουμε στις ειδήσεις, ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όταν επισκέφτηκε τα Καλάβρητα, εξέφρασε συναισθήματα ντροπής και βαθιάς θλίψης για την τραγωδία. Όμως δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποζημίωσης για την ολοσχερή καταστροφή της πόλης. Η είδηση δεν έχει να μας πει τίποτε αν δεν γνωρίζουμε το ιστορικό γεγονός. Και ολοκαυτώματα σαν των Καλαβρίτων, τόπους μαρτυρίου και αυτοθυσίας, θα συναντήσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Μνήμες λοιπόν. 1η Σεπτέμβρη 1939. Η ναζιστική Γερμανία εξαπολύει επίθεση στην Πολωνία. Αμέσως η Αγγλία και η Γαλλία γυρίσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Πότε τελειώνει? Στις 8 Μαΐου 1945 υπογράφεται η άνεφόρος συνθηκολόγηση της Γερμανίας και το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, του 1945, η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, η οποία έχει χτυπηθεί σκληρά από την Αμερική με τη ρήξη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Η ελληνική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά, λόγω της φιλογερμανικής του στάσης, άλλωστε από τις 4 Αυγούστου του 1936 η χώρα διάγει υπό δικτατορικό καθεστώς, αναγκάζεται να κρατήσει ουδετερότητα. Έτσι εξηγείται η απόκρυψη του υπευθύνου για τον τορπιλισμό του Έλλη στις 15 Αυγούστου 1940, ανήμερα της Παναγιάς στο λιμάνι του νησιού μας. Όταν όμως τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός Μουσολίνη, σύμμαχος του Γερμανού ηγέτη Χίτλερ, έχοντας καταλάβει ήδη την Αλβανία, απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση με τελεσίγραφο την εκχώρηση της κυριαρχίας επισημαντικού τμήματος του ελληνικού εδάφους και την ελεύθερη δίωδο των στρατευμάτων του από το ελληνικό έδαφος, η ένοπλη σύραξη είναι αναπόφευκτη. Η ιταμή αξίωση απορρίπτεται. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο, η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία
θα συνοψιστεί έκτοτε στη λέξη «Οθ». Το έπος της Πίνδου έχει ξεκινήσει και οι απλοί άνθρωποι του καθημερινού μόχθου ρίχνονται στη μάχη χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά και χωρίς να γνωρίζουν ότι θα γίνουν οι κύριοι πρωταγωνιστές του. Ήταν πολλοί εκείνοι που βγήκαν από την ηλική τους υπόσταση, από τη σάρκα τους, άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου, σπρώχναν τον καιρό για την ελευθερία. Τι έγινε η τρομαγμένη γυναικούλα που δεν είχε άλλη έννοια από το χάδι και τη λατρεία στο παιδί της? Αποφασιστική, ατάραχη, περήφανη, αδάκριτη, τον φίλησε στο μέτωπο και του ευχήθηκε καλή νίκη. Ευχή και προσταγή συνάμα. 160 μέρες κράτησε ο Νικηφόρος πόλεμος της Ελλάδας κατά της Ιταλίας. Σε αυτές, οι ελληνικές δυνάμεις με τα παροχημένα οπλικά συστήματα απόθυσαν τους Ιταλούς σε όλη τη γραμμή του μετώπου και από τις 14 Νοεμβρίου του 1940 άρχισαν την αντεπίθεση, αποθώντας τους Ιταλούς βαθιά στο εσωτερικό της Αλβανίας. Αυτό είναι το έπος του 40 στα βουνά της Πίνδου. Σε αυτές τις 160 μέρες η ιστορία έπαβε να είναι λόγια των σχολικών βιβλίων και των πανηγυρικών λόγων. Γινόταν πράξη ζωής. Ο ηρωισμός, σαν έννοια, είναι καμωμένος από λογική και από θέληση. Είναι πράξη συνειδητή. Θα μπορούσαμε να τον ορίσουμε απλά σαν επιβολή της προσταγής του καθήκοντος πάνω στη σάρκα. Σε αυτόν συναντούμε τη θέληση της θυσίας του ατόμου για την ομάδα, της ύλης για την ιδέα. Εκδηλώνεται όχι μόνο σε έργα πολέμου, αλλά και σε έργα ειρήνης και στις καθημερινές μας ασχολίες ακόμη. Και δεν ταιριάζει μόνο στον άντρα, μα και στη γυναίκα. Γνώριμες μας είναι άλλωστε οι φωτογραφίες των γυναικών της Ηπείρου, όπως τις διέσωσε στην ιστορία ο φακός των φωτογράφων του πολέμου. Η εισβολή στην Ελλάδα γίνεται ταπείνωση για τον Ιταλό Μουσολίνη. Τότε η Γερμανία αποφασίζει να επέμβει. Την Κυριακή 6 Απριλίου 1941 τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα. Στα οχυρά της Μακεδονίας και της Θράκης οι ελληνικές μεγαρχίες πολεμούν με πάθος. Αλλά αναπόφευκτη ήταν η κάμψη της ελληνικής αντίστασης κάτω από την πίεση των πλέον σύγχρονων πολεμικών μηχανών και των τρομακτικών αεροπορικών δυνάμεων του Τρίτου Ράιχ. Τις 27 Απριλίου 1941 τα γερμανικά στρατεύματα φτάνουν στην Αθήνα. Από την υψηλή έξαρση και τη δόξα του αλβανικού έθους, ο τόπος έπεφτε στο μαύρο χάος της κλαβιάς. Γύρισε φίλο η ιστορία και άρχισε να γράφει «Πίνα». Το θέαμα ανθρώπων που πέφτουν στον δρόμο από την πείνα έχει γίνει κάτι απλό, καθημερινό. Μερικοί στέκονται, προσπαθούν να βοηθήσουν με κάτι φαγόσιμα, ξέροντας πόσο ασήμαντη είναι η βοήθειά τους. Οι περισσότεροι κάνουν πως δεν βλέπουν. Με τι εκπληκτική ευκολία γίναμε ανέστητοι, γράφει ο Γιώργος Θοδωκάς. Η Αθήνα είναι ένας τόπος φρίκης. Στην οδό Κηφισία, στην οδό Σταδίου Πανεπιστημίου, άνθρωποι πέφτουν ανέστητοι από την πείνα, το κάρο που βαλά τους πεθαμένους. Ο λοιμός του 40-41 φρικτός, σε μέρη που δεν υπήρχε αγροτική παραγωγή. Οι φρικιαστικές εικόνες των σκελετωμένων παιδιών της κατοχής που ψαχούλευαν στα σκουπίδια θα στοιχιώνουν για πάντα την ιστορική μνήμη. Έτσι εξηγείται που γενιές παιδιών μεγαλώσαμε στην Ελλάδα ακούγοντας κάθε μεσημέρι «Πρέπει να τα τρως όλα, γιατί υπάρχει καμιά κατοχή», είχε τρομάξει ο κόσμος. Μαύρη αγορά. Προχθές πούλησα τις χρυσές μας μπέρες και πήρα τρεις οκάδες αλεύρι, συνηθέστατη συναλλαγή. Μέσα στην ανθρωπιστική κρίση του πυκτού χειμώνα του 41 και του 42 στη συνέχεια, οι μαυραγωρίτες
αξιοποίησαν τις συνθήκες ως μία ευκαιρία πλουτισμού. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχαν αποκτήσει τεράστια περιουσία, αγοράζοντας σε εξευτελιστικές τιμές ό,τι μπορούσε να ανταλλαχθεί με λίγες οκάδες λάδι, αυγά, ψωμί και κρέας. Φυσικά συνεργαζόμενοι με τον κατακτητή. Πολλοί από αυτούς μετά τον πόλεμο είχαν ενταχθεί με τη δύναμη του χρήματος στην νεοελληνική πραγματικότητα. Είχαν πρόσβαση στα κόμματα, επηρέασαν τη δικαιοσύνη και πίεσαν να μην ψηφιστεί νόμος που θα τους αναγκάσει να επιστρέψουν την περιουσία που απέκτησαν παράνομα. Υπολογίζεται ότι κάτω από αυτό το καθεστώς της απόλυτης πίεσης, 400.000 πολίτες πούλησαν μέρος ή το σύνολο της περιουσίας τους. Ο λαός όμως δεν γονατίζει. Αντιστέκεται στεναρά, οργανώνοντας ομάδες αντίστασης, απεργίες, διαδηλώσεις. Όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά μπορεί και να αστειεύεται. Πρωταγωνιστής αυτό, ο Πιτσιρίκος, γελά, φλιαρεί, πειράζει τον εχθρό. Ζητάει τσιγάρο για να τον ξεγελάσει, να τον κλέψει και να προσφέρει τροφή στους πεινασμένους. Γίνεται σαλκαδόρος. Ένας ακήρυκτος πόλεμος υπάρχει ανάμεσα στα θηρία και τα μικρά αυτά αλυδάκια της Αθήνας. Παιδιά, λίγο τελειώνω σου λιγάκι. Που κατάλαβαν πως άνισος πόλεμος δίχως τον ηλιά δεν γίνεται. Το μυαλουδάκι του δεν ασχολείται μόνο με το παιχνίδι ή πως θα φάει ένα ξεροκόμματο. Γίνεται ο Οδυσσέας ο πολυμήχανος, μόνο που ο Οδυσσέας είναι ένα παιδάκι 10-12 χρονών, πεινασμένο, κουρελίδικο, εύθυμο ωστόσο και παγκόγυρο. Έτσι περιγράφει ο Δημήτρης Ψαρτάς το ξυπόλυτο τάγμα. Στις 12 Οκτωβρίου 1944, 3,5 χρόνια μετά την είσοδό τους, οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα. Πανηγυρίζει ο λαός της Αθήνας. Αλλά η γλύκα της λευτεριάς δεν κράτησε πολύ. Ακολουθεί ο πικραμένος Δεκέμβρης και η μάχη της Αθήνας 33 μέρες. Η συμφωνία της Βάκιζας, το Πλεβάκιο 45, ως μια προσπάθεια να αποφευθεί ο εμφύλιος, που όμως δεν αποφεύχθηκε. Πολιτικοί μετανάστες, εξορίες σε ξερονίσια, δύσκολα με μετεμφυλιακά χρόνια, διαψευσμένα όνειρα. «Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, κι όσο μπορείς κρατήσου», τραγουδούσε η Βέμπο. Και θα τελειώσω με τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη, θεατρικού συγγραφέα την Άξου, που επέζησε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Μαουτχάουζεν. Ο ναζισμός δεν ήταν ιδέα ενός και μόνο διεστραμμένου εγκεφάλου. Ήταν η συμπίκνωση της νοσηρής πολιτικής αντίληψης εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων, φορέων του μικροβίου του ρατσισμού, του εθνικισμού και της μυσαλλοδοξίας. Ο ναζισμός δεν άφησε με τον Χίτλερ, γι' αυτό και δεν τον πήρε μαζί του. Δεν εμφανίστηκε μόνο στη Γερμανία, γι' αυτό δεν επανεμφανίζεται μόνο εκεί, αλλά παντού όπου ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα τον τρέφουν. Οι μεγάλοι πόλεμοι δεν αρχίζουν στα πεδία των μαχών, ούτε οι ολέθριες πολιτικές ιδεολογίες ξεκινούν από μαζικές συγκεντρώσεις και πλατείες. Αρχίζουν ανύποπτα, στους χώρους της καθημερινής μας ζωής. Γι' αυτό μόνο με την πίστη σε μια καθημερινή ζωή που μας χωράει όλους, απροκατάληπτη και δίκαιη προς όλους, μπορούμε έστω και καθυστερημένα να πετύχουμε αυτό που τόσο προσδοκούσαμε το Μάιο του 1945, όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Ένα πραγματικό ποτέ πια. Σας ευχαριστώ.
πάρει το 1943 σε ένα μικρό σπίτι στην οδό του Κίσης Τραχετίας 3 στους ομελόσπιτους, ιδρύεται η ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων, η ΕΠΟΡ, η μεγαλύτερη νεολαίστικη οργάνωση της χώρας που ενσωμάτωσε όλες τις προϋπάρχοντες αντιστασιακές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν ήδη από το πρώτο χρόνο της γερμανικής κατοχής. Αριθμούς οργανωμένα 630.000 μέλη. Σκοπός της ήταν η απελευθέρωση της χώρας από τον κατακτητή, η εξόδωση του φασισμού και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και επιδιώξεων της νέας γενιάς σε μια αναμορφωμένη κοινωνία. Στα σπλάχνα της ανθρώπινα χιλιάδες αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Καλοχύθηκαν με τα ιδανικά μιας ελεύθερης πατρίδας ενάντια σε κάθε ξένο κατακτητή. Πολέμησαν με το όπλο στο χέρι, στην πρώτη γραμμή, κατά των κυριαρχικών και φασιστών κατακτητών. Στάθηκαν με αυτοθυσία μπροστά στα θάνατα των Εγγλέζων το Δεκέμβριο του 1944. Αγωνίστηκαν κάτω από βαριά παρανομία για την εξάπλωση των προοδευτικών ιδεών, των αγωνιστικών αξιών και τη ζωή. Μέσα στις δράσεις της ήταν και η διαδήλωση της 5ης Μαρτίου του 1943. Κατά της πολιτικής επιστράτευσης των Ελλήνων από τις γερμανικές αρχές κατοχής. Εξαιτίας της μεγαλειώδους λαϊκής αντίδρασης, οι κατακτητές αναγκάστηκαν να την εκδηλώσουν 5 μέρες μετά. Ασύγκριτη σεμαστικότητα και μαχητικότητα ήταν η διαδήλωση του λαού της Αθήνας στις 22 Ιούλη 1943 ενάντια στην απόφαση της κυριακής διοίκησης να παρακορήσει ολόκληρη τη Μακεδονία και την Τράκη τους Βούλγαρους φασίστες. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 15 και οι τραυματίες τους 60. Ανάμεσά τους, η Παναγιώτα Σταθοπούλου και η 19χρονη Κούλα Λίλη, φοιτήτρια της Γαλλικής Ακαδημίας, που προσπάθησαν με το σώμα τους να ακινητοποιήσουν ένα άρμα. Η επέκταση της βουλευτικής κατοχής σε ολόκληρη τη Μακεδονία ματαιότητα. Την ενθουσιώδη συμμετοχή και την ευγέη αντιστασιακή δράση των νέων αποτυπώνει και τον δρόμο να ακολουθεί. Σημερώνει σιγά σιγά, μάλλον αλλάζει ο σκοπός του καινούργιου καμπήματά μου.
παρακολούθησα προσεκτικά τις προκηρύξεις, έβαλα από πάνω τη γερμανική εφημερίδα και ειδικά για την περίσταση έβαψα τα χείλη μου. Πήγαινε τώρα, θα αργήσει. Γιατί τόση βιασύνη να με στείλει στη διαδήλωση, δεν καταλαβαίνει το κίνδυνο που διατρέχουμε. Βιάσει να με ξεπαστρέψουνε. Αυτό πιστεύει. Μη φοβάσαι τίποτα. Εμάς δεν μας πιάνει πόλη. Κάνει κέρι πάνω στα νιάτα μας. Πήγαινε να βοηθήσει τη μητέρα μου να με γυρέψετε. Θα γυρίσουμε πεινασμένες σαν λίγη. Πότε το μεσημέρι. Ένας ήλιος, ανοιξιάτικος, χαρούμενος, έσχαζε πάνω στις πιπεριές και μοιρατιές, ξετρελαμένες, μαζί με τους δεμένους τους καρπούς, σκορπούσανε μια έντονη μυρωδιά από τα δίχωρα νερατζάκια που μας γαργαλούσανε και μείνανε στην περπατησιά μας. Ήταν ένα αέρα ξέπνευτο, προστόκο, πανεκδρομή, και ό,τι σκλάβει, μα να καταλήξουν τα δεσμά τους. Από όλους τους περιφερειακούς
Thank you.